Πάω στο στούντιο. Δεν μπορώ να σε ασπαστώ και να σε χαιρετήσω λόγω των περιοριστικών μέτρων. Σε καλωσορίζω όμως, Άλκηστή μου, που είσαι εδώ μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά, όλα καλά. Τέλεια. Είδα την Ντέμι, τη σύντροφο και σύζυγό σου, που με μεγάλη αξιοπρέπεια και χαμόγελο αποχαιρέτησε το κοινό και την παραγωγή του παιχνιδιού. Εσύ στεναχωρήθηκες με αυτή την εξέλιξη? Καθόλου. Την περίμενα σπίτι πώς και πώς. Εννοείται ότι την περίμενε συναισθηματικά, αλλά δεν νιώθεις ότι άξιζε να φτάσει ακόμα πιο πέρα? Γιατί έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Όπως θα συμβεί και με άλλους παίκτες, βέβαια, μέχρι το μεγάλο τελικό. Ναι, σαφώς. Όχι. Νομίζω ότι έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε και έπρεπε να γίνει σπίτι της. Αν δεν ήταν vegan και δοκίμαζε και καταλάβαινε διαφορετικά τις γεύσεις, πέρα από το να γλύψει λίγο και να φτύσει το φαγητό για να μην προδώσει τα πιστεύω της, ίσως να είχε μια διαφορετική πορεία σε κάποια πιάτα. Είναι σίγουρο. Θα είχε τελείως άλλη εξέλιξη αν μπορούσε να μαγειρέψει χωρίς κανένα περιορισμό στο μυαλό της. Και στη σκέψη της. Μιας και λέμε για το βιγανισμό, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία τελευταία με κάποιες φωτογραφίες από το Facebook της. Είναι το Instagram μου συγκεκριμένα. Ναι, από παλιά, μπράβο, από το Instagram. Όπου δείχνει να τρώει και κρέας και παϊδάκια. Τι συμβαίνει? Και κάποιοι είπαν ότι δεν είναι vegan, ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Πριν γίνουμε vegan το 2015, τρώγαμε κανονικά μπριζόλες, παϊδάκια. Πάντα. Άρα κάποιοι χρησιμοποίησαν φωτογραφίες του παρελθόντος. Ακριβώς, για να... ακριβώς. Υπάρχουν ημερομηνίες για αυτά τα πράγματα. Πώς αποφασίσατε να γίνετε vegan, δηλαδή? Είχα ένα πρόβλημα υγείας και όσο ψάχναμε το πρόβλημα υγείας που έπρεπε να απέχω από τα ζωικά, είδαμε και το ηθικό κομμάτι του veganισμού και έτσι αποφασίσαμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Άρα, από τη μία μέρα στην άλλη είπατε, παίρνουμε αυτή την απόφαση? Μας πήρε ένα εξάμηνο αυτή η απόφαση μέχρι να την αφομοιώσουμε, να καταλάβουμε τα ωφέλη της, να δούμε όλα τις παραμέτρους και γίναμε vegan. Σε όλη αυτή την πορεία τι σας έλειπε ή ήσασταν από την αρχή τόσο συνειδητοποιημένες που δεν σας έλειπε? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ήμασταν τόσο συνειδητοποιημένες. Φαντάζομαι ότι για αρκετό καιρό πίστευα ότι εγώ, δεν θα μιλήσω στιγμή, για την Ντέμι, ναι. Νόμιζα ας πούμε ότι τα αλλαντικά της γαλοπούλας ήταν vegan. Δηλαδή είχα ημιμάθεια, ο κόσμος έχει ημιμάθεια. Ας πούμε για παράδειγμα όλο το Twitter πιστεύει ότι οι σοκοφρέτες δεν είναι vegan, μα φυσικά υπάρχουν και vegan πράγματα που σωστά, τα τρώμε καθημερινά και δεν έχουμε καμία επίγνωση για το τι είναι vegan. Όχι, απλά εγώ αναρωτιέμαι σε αυτό το διάστημα που λες των 6 μηνών, τι σε δυσκόλεψε περισσότερο, ένα κομμάτι κρέας, το να φας ένα αυγό που σου άρεσε, τι ήταν αυτό που μέχρι σου άρεσε και απαρνήθηκες? Μέχρι το γάλα, και έρευνες από το Harvard δείχνουν ότι όλοι οι vegan, το μοναδικό πράγμα που τους λείπει πραγματικά είναι το τυρί. Και αυτό τους λείπει γιατί έχει μέσα μία ορμόνη η οποία εκρίνεται στο θυλασμό, την εκρίνουν ακόμα και οι γυναίκες, είναι η ορμόνη της καζεΐνης και σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Δηλαδή μέχρι και χθες έφαγα χωριάτικη, χωρίς φέτα φυσικά, με φυτική φέτα και έλεγα πω τώρα όμως λείπει πραγματική. Εντάξει, είναι όπως και εγώ που κάπνιζα και το έχω κόψει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την απόφαση και τη διαφημίζω. Αλλά υπάρχουν στιγμές που λέω τώρα με αυτό το ποτήρι κρασί ένα τσιγαράκι θα τέριαζε. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εθιστικά κάποια πράγματα. Αυτό είναι σαν τα ναρκωτικά. Έχεις δίκιο και είναι μια σοβαρή απόφαση και νομίζω ότι δεν ανοίξατε και τυχαία το εστιατόριο vegan. Δηλαδή θέλατε να υποστηρίξετε και επαγγελματικά αυτή σας την απόφαση. Εκτός από αυτό θέλαμε και ένα μέρος για να μπορούμε να τρώμε εμείς αυτά που θέλαμε. Υπάρχει κοινό στην Ελλάδα να στηρίξει ένα τέτοιο vegan εστιατόριο? Γιατί δεν είναι τόσο δηλαδή έχω ακούσει για χορτοφαγία, για vegetarian φαγητά. Vegan έτσι τόσο προσιλωμένος δεν ξέρω πολλούς. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Το οποίο βέβαια λίγο τώρα και αυτό είναι αμφιταλαντευόμενο με όλα αυτά που έχουν φανεί. Όμως οι βασικοί μας πελάτες είναι κυρίως κρεοφάγοι, οι οποίοι θέλουν να είναι flexitarians για μένα. Θέλουν να δοκιμάσουν κάτι άλλο, θέλουν να δοκιμάσουν νέες γεύσεις, να απέχουν κάποιες μέρες από τα ζωικά, από ζωικές πρωτεΐνες. Εσύ που ξέρεις την Ντέμι καλύτερα από όλους, ποια ήταν η φάση στο